Τι το βρει, γιατί το βρει. Μέχρι και εγώ φόρεσα κόκκινα. Τι είναι αυτό εδώ. Τι έγινε. Όχι, του πέσανε οι λάμπε. Σταμάτα. Σβήσανε οι λάμπε, παιδιά. Σταμάτα, ρε. Τι πράγμα είσαι, ρε. Κάηκαν οι λάμπε, καλέ. Φέρομαι καλά. Κάπου εδώ να δώσω και φιλιά. Φιλιά! Ναι, σε ένα ξανθό πλασματάκι. Ξανθό πλασματάκι. Δώσε τον μια με το σφυρί. Να σε δω καμιά με το σφυρί στο κεφάλι. Ξανθό πλασματάκι. Ανδρική εκπομπή. Πλάκα με κάνει. Θα σου δω καμιά στο δόξα πατρί να πούμε. Σε ξανθό πλασματάκι. Εδώ εθνική ομάδα μιλάμε. Τρόμπα μαρίνα. Τρόμπα μαρίνα. Μα που θα σε κουρασμένο. Γεια χαρά. Καλημέρα. Τη γυναίκα είσαι. Σταμάτα να κόψει. Κόψει. Κόψτε να! Μπινελίκη έφαγε. Κόψτε να! Μπινελίκη έφαγε. Πράσε τώρα το παραμύθι τώρα. Λοιπόν, να, πάρε... να γίνει ποτάκι στο YouTube, παρακαλώ. Τώρα. Η αγαπητή αυτή η κόμπο ράβο να πάρε γίνει. Πάρε το μικρούτσικο κυρά μου, άσε να γίνει βιντεάκι στο YouTube. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Καλημέρα. Ένα μπιζινάκι που ξέρει κανεί. Σταμάτα, ρε. Καλημέρα. Εδώ μπιζ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Μπουγάτσα. Όχι, να μην το κάνει. Όχι, δεν το κάνει. Είναι και επόμενο. Όχι, δεν χρειάζεται. Έλα, φίλε. Ναι. Κόψτε να ρε. Κόψτε να ρε. Αυτούς κόβε τους, μην τους άκουες. Κόβε τους αυτούς. Να ασχολούμαι εγώ με τις τρίχες του μουνιού της μάνας σου, θες, τι θες. Μαλάκα. Πάμε, καλημέρα. Λέγε, φίλε. Να δω την κυρία Γύρω στην εκπομπή, μπορώ. Όχι, ρε, φίλε, έχω τρεις μαλάκες κι άλλους να φέρω. Αν δεν κάνει, ανακάλεσαι, ανακάλεσαι. Ανακάλεσαι γιατί θα φας μίμηση. Θα φας μίμηση, ανακάλεσαι. Ποιος το χτύπησε, ο Γκαρσία το χτύπησε. Ο Γκαρσία το χτύπησε. Και μου γυρνάει τον κόλο. Έτσι. Μου γυρνάει τον κόλο και με κάνει το χέρι έτσι. Πας στη μάχη ρε και γυρνάει τον κόλο. Δηλαδή φαντάσου ένα πυγμάγου που παίζει μπουνιές, ξέρω εγώ, σκύβει, κάνει ράνι. Πας του τη ρίξει ο άλλος και να κάνει έτσι. Να γυρίσει τον κόλο. Πού πας ρε Νέτο. Πού πας ρε Νετούλη. Ο Τζακ με ρε μαγκα, τι λέγα, αλλά. Νόμιζα εσύ είναι ο Σαμπ, τελικά είσαι ο Τζακ. Λέγε Τζακ. Τι έγινε ρε μούτρο. Όλα καλά. Όλα καλά, τι λέει. Όλα καλά Τζακ. Οι άλλοι κάνουν τηλεθέαση να πούμε εντάξει. Πού είσαι, πού, σ' ακούω με ήχους μουσικής. Μουσική ρε, ναι. Έλα, μ' ακούς, ρε. Βρε, εγώ σ' ακούω, εσύ δεν ξέρω πού είσαι, σε την καρδιά. Τι έγινε, τσιφλή, μαγκά, να πούμε, ξέρω εγώ, να πούμε. Όλα καλά να πούμε. Ραπ. Ναι, να πούμε. Εσένα και τους άλλους δύο. Τι είναι, όχι το Ζάγο και την Μπουγάτα, να πούμε, ξέρω εγώ. Ναι. Θα σπάσω το ξύλο όλους, να πούμε. Με την όπιση δεν θα έρθεις. Θα σας κάνω κομμάτια, ρε. Ναι. Το βλέπεις αυτό. Έλα, τι βλακείς, κακά, χαζός. Όχι, δεν το βλέπω, δεν έχω την όραση, ρε. Σε ταβέρνα είμαι, δεν βλέπω. Σε ταβέρνα είσαι. Απλά πήγα για να σε πουλήσω λίγο τρέλα. Απ' την ταβέρνα με πουλάς τρέλα. Ζαγό. Τι είναι αυτές οι φούσκες εκεί, ρε. Σα φούσκες είναι. Κλείστο καραγκιόζι, ρε. Κλείστο καραγκιόζι, ρε. Για να σας πάρω στο ξύλο. Κλείστο καραγκιόζι. Κάνουμε αυτό ένα καινούργιο που κάνουμε για σήματα μόρς. Εσύ, άμα κατουράς, δεν μπορεί να τη δει τη τσουτσού σου έτσι όπως είναι κοιλιά. Εγώ έτσι νομίζω. Άμα μπορώ να τη δω, μπορώ να σε κατουρίσω εδώ στον αέρα. Τρέσει, με αυτό το σώμα. Άμα μπορώ να τη δω, μπορώ να σε κατουρίσω. Όχι, εσύ άντε. Μη. Πρέπει να έχει. Πρέπει να έχει μεγάλη ανάγκη η γυναίκα για να ξαπλώσει. Έρχονται να πούμε κόσμο στο μαγαζί και με ρωτάνε. Επόμενη. Αυτά που λέει Ραπτόπουλο στη βλακή είναι μια χαρά παιδί. Φαντάζε. Και έρχεται μια γκόμενα και μου λέει εσύ Ραπτόπουλο λε απίθηκα λέει με γαλάνα μάτια. Τι λέω δεν έχει γαλάνα μάτια. Βλαμμένα μάτια. Πες την κόμενα, άμα ο Ραπτόπουλος ήταν αυτό, θα τσούζει μια εβδομάδα πες την κόμενα. Επόμενη. Γιατί ρε κορίνι έχεις. Επόμενη. Στο δρόμο ξέρεις τα κάνει. Παπά τι θέλω πιο στο δρόμο. Μάλιστα. Ναι. Εσύ φίλε είσαι ταβέρνα, είσαι θα μας δίνεις και εσύ τι θα γίνει. Μόλις που κάνει ασκήσεις. Κάνει καμιά ασκήση. Έλα χρυσέ μου άνθρωπε, σε ακούμε. Ναι. Ρε εσείς μέσα ομαδική τραβάτε ρε. Στείλτε ρε τους ανθρώπους. Από εκεί πέρα χαλάρωσε, πήγω λαμπίδα και πήγω λαμπίδα, σαν πιο χιλιά. Επόμενη, ναι. Καλυπάνω, για... Όχι, εσύ μας έλειπες τώρα. 2-0. Από τον Ζαβό στον Ζαβό πέσαμε. Ναι, μάμα μου λέγε, λέγε. Δώσε λίγο το Ζαβό. Έλα ρε Βασίλη, έλα. Δώσε το Ζαβό. Μάμα.
τι έχει. Άλλο λιμιντάπ έχει. Ναι, αλλά ο κόκκινος άλλο μου λέει. Ο κόκκινος άλλο. Ο κόκκινος μου λέει ότι κατουρούσατε. Πέντε ώρες με λέει έχω απόδοση. Ο κόκκινος μας είπε ότι κατουρούσατε στη γειτονιά και του μόνου παιδακιού μικρού που δεν φαινόταν το λιλί ήταν το δικό σου. Τώρα τι να σε πω εγώ τώρα. Στον κόκκινο όταν το καργάλευε ο παπάς από κάτω. Εσύ τι είναι αυτά. Εντάξει, πλάκα κάνουμε. Πάει γυρνά τον κόλλο, σαν την αδερφή. Θα πάει να κάνει πρωινό στο Μέγκα. Γυρνάει τον κόλλο. Γυρνάει τον κόλλο, λέτε. Σηκώνει το χέρι. Πάει κάνει το μάγκα μετά. Ο Τζαγκός του δώσε ένα μπάτσο τον έτο, του φύγει μύτη. Χτυπάει φάουλ ο άλλος, το βάζει τείχος. Το βάζει τείχος. Απίστευτο είναι. Και στάνει η Αργιανή το φταίο Καλόπουλος. Δεν τραβάτε τα παπάρια σας, ρε. Ηρεμία δεν είναι. Έλα, ρε, εδώ είμαι. Έλα, φίλε, καλημέρα. Εσύ από πού είσαι, φίλε. Εγώ. Από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Α, Θεσσαλονίκη, όχι. Εντάξει, ωραία. Επειδή δεν έχω τηλεόραση, πώς είστε εκεί πέρα. Πέντε είμαστε. Πέντε. Και πέντε για χάστου και είστε ρε πλάκια. Έγινε, φίλε, για χαρά. Για χαρά. Εντάξει. Για δε η μαμά με κάνει εραστή είναι μέσα. Μπορείς τίποτα φιλωμένο σε καμιά ντουλάπα, ε. Άντε καλημέρα. Άντε να αρχίσω να ζεσταίνομαι. Θέλεις να ακούσεις το πιο σοβαρό πράγμα από αυτά όλα που λες. Ναι. Λοιπόν, από όλα αυτά που λέτε σήμερα, σε ένα άλλο κανάλι διπλανά αυτή τη στιγμή μιλάνε για τη Δευτέρα Παρουσία. Ποια Δευτέρα Παρουσία? Που θα γίνει το 2013. Γιατί έγινε η πρώτη παρουσία και να γίνει και η Δευτέρα? Ούτε τότε δεν θα πάρετε το πρωτάθλημα. Ούτε στη Δευτέρα παρουσία. Δεν σου είπα 3-0. Δεν σου είπα 3-0. Κόψτο, ρε. Σήμερα έχει το 1. 3-0. 3 στα 3 έκανα. Ποιο είσαι. Θα βγάλει κανένα λογικό ρε φίλο από μέσα σήμερα. Αφιά δεν ακούμε. Ρε παιδιά, τίτλο μέσα στη Θεσσαλονίκη. Πότε. Πότε. Αυτό, αυτό δεν έκανε τεμπού το αριστερό. Να βλέπουμε τώρα του κολόγαμου να πανηγυρίζουν σφινάρι στο τέλο. Πέρσι με τον Ιακλή που το σήκωσε. Ακού τι λέω. Να βλέπω εγώ τους κολόγους να πανίγουν στην Αριστοτέλους. Σούπα, άλλη τώρα, παιδιά. Με πείραξε πάρα πολύ, ειλικρινά σου λέω, στεναχωρέθηκα. Στεναχωρέθηκες, ε. Δεν ήθελα να πάρω... Δεν είπες ψάρι το βράδυ. Ε. Ναι. Δεν είπες ψάρι το βράδυ. Στο Κύπριο, όχι. Να ήταν άλλη ομάδα, αφού δεν παίζω. Άρα ήταν ο Ηρακλής, ήταν η Καραμαριά, ήταν ξέρω αλλά αυτό που έκανε ο γάμος είναι με στεναχωρέθηκε. Εγώ να ήμουν στο Κύπριο, αλήθεια σου λέω, ανέβαινε με τους γάμους που μπήκαν μέσα και παγίδα τους τσάκια στο ξύλο. Ναι, παππού, εντάξει. Σιγά, παππού, μη δέρνεις τόσο πολύ, παππού. Άσε μην πάθει τίποτα προστάτη σου, μη δέρνεις. Άσε με τώρα να δίνει τώρα αυτός 80 χρονών. Φταίει ο Καλόπουλος. Μπενάλτε έδωσα, πέναλτε. Γιατί πλάκα έχετε, ρε, μικρούλιδες. Έλα, φίλε, ναι. Πού είναι με το κακοτάκι μου. Καραγκιόζη, έχει. Χτυπάει το φως, ρε. Ναι, το φως χτυπάει. Καλά, φίλε. Εσύ, κοφτάκι, ξέρεις πού είναι το Κιέφ. Ναι, εδώ δεν ξέρω τι πάει. Ξέρεις. Κοίταξε το καδρόνι ο Ουντέγκε, φίλε. Ο άφραγκος, ο Ζαγοράκης ο άφραγκος που δεν έχει να πάει το τσιγκάρα. Καταρχήν δεν το κάνεις καλά. Είσαι αποτυχημένος στο να το κάνεις λίγο. Σαν Άγιος. Πολύ αποτυχημένος στο να κάνεις. Άγιος Μπογκάτσα. Μίλα κανονικά να μιλήσουμε. Φίλε, φίλε, καδρώνει, καδρώνει. Πού είναι με το κετκοτάκι μου, το πω εγώ, ρε φίλε, το πω εγώ που είναι. Ο το κράτσο κόκκαλι τη τέχνη, ρε, το κάνει τη τρακούπη, ναι. Έλα, μη, κάνει, έγινε, καλά. Βάρα κανένα δυο ακόμα γιατί μαυρίσει το μάτι σου να πει. Έλα, να ξεκόψει. Το μόνο που μπορεί να πιάσει είναι τα παπάρια σου εκείνη την ώρα. Στο τείχο οι άντρε πιάνουν τα παπάρια του. Γιατί μην μπορεί να φύγει μπάλα με 80 χιλιόμετρα την ώρα και σου ήκαν αρχίδι. Καλημέρα. Ποιο, ρε. Έλα, δηλαδή, με κλείσασαι. Κόψτε τον, ρε. Κάτι λέει, αλλά δεν ακούγεται ο άνθρωπος, ε. Έλα, φίλε, καλημέρα. Ζουμάρες, δεν είναι. Τι έλεγα, δεν ακούσα. Κοίταξε, αυτή και αυτή. Άμα τον ακούς, κόβε τον, ρε, σκηνοθέτη, και εσύ. Σκηνοθέτη, άμα ακούς μπερδεμένο. Ρε, Σπίλμπερ. Κάνα πιωμένο, κάνα μαριχουάνα. Έτσι είναι. Ο Χαβίτο εκεί με το δόντι απ' έξω το offside, το τρώει ο Λίνο. Πού πάρε, Χαβίτο. Αυτό που θα σου πω να το ψάξεις να μέρει, ναι, και δεν είναι καθόλου πλάκα, ναι, ούτε βρισιά. Ναι. Η ομάδα βόλεϊ του Άρη, ναι, το όνομα του προπονητή, ναι, ξέρεις ποιο είναι. Το όνομα. Το όνομα του προπονητή της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Άρη, ξέρεις ποιο είναι. Όχι. Σκουλικάρης. Σκουλικάρης. Ναι, πάμε την Παναγία. Ρώτησέ το,
Κάμπα, σου λέω ψέματα. Πουλικάρι. Μα πάρε την παραγωγή. Το έχω ακούσει και εγώ, ειλικρινά. Αυτό ναι. Σωστό, ναι. Καλά, δεν το ξέρω. Τι φταίω εγώ, ρε, αφού αυτό το πείτε τότε να μην. Να σε κάνω μια ερώτηση. Ποια ήταν η πιο καθαρή ομάδα? Ο Άρης, ρε, πέσε και φέτο. Πήρε ένα μάτι. Τι καθαρή ομάδα? Ο Άρης, το ξέρω. Ο Άρης, πέσε, ένα λεπτό, ρε. Έχει διοίκηση εσύ να γίνει βρώμη, κύριε Καραγκιόλη. Εγώ δεν θα πω. Έχει διοίκηση να αγοράσει μάτι. Είναι ο Άρης, κανένα μάτι. Είμαι περήφανο που είμαι καθαρό. Μια ζωή και περήφανο. Περήφανο που δεν είμαι στη γωνιά και δεν είμαι στο άρμα του Κόκαλου και του Βαρδινογιάννη. Κατεβαίνει να πούμε ποιος είναι ο άλλος 1.85 και έχετε ο άλλος να μαρκάρει τώρα στα στημένα. Κάλβο 1.60, Χαβίτο 1.70, Κόκκι 1.77, βάλανε το Κρασιάν 1.69. Να αυτοί εδώ ρε. Αυτοί αν πάνε σε ένα παλιό σπίτι δεκαετίας του 50 δεν μπορούν να ανάψουν το φως γιατί είναι ψηλά ο διακόπτης. Μα είναι ψηλά ο διακόπτης. Σοβαρά μιλάς. Τι αν πάνε να χέσουν σε τουαλέτα να πούμε από τις παλιές που είχαν οι γιαγιάδες μας. Τους απόπατους που είναι, άμα στραβοπατήσουν, θα πέσουν μέσα, τους χάσουμε. Θα ψάχνουμε να τους βρούμε με τη βεντούζα. Πού είναι ρε, αυτός, θα λες. Πάει να χέσει ο κάλβος σε καμιά τέτοια τουαλέτα, τουρκική να πούμε, από αυτές τις παλιές που είχαν τον απόπατο που λέγανε. Οι παλιοί ξέρουν, δεκαετία 50, 40, 60 κτλ. Πάει στραβοπατήσει λίγο, πάει να πέσει κάτω, που από ο Γκρασιά να χέσει τέτοια τουαλέτα, γλίστρισε, έφυγε μέσα. Φοβερό. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Θέλει να πηδήξει ο σκηνοθέτης. Ha 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 ha!